είναι θέμα διεφθαρμένων προσώπων που κάνουν το ένα και το άλλο πράγμα. Here I think we should think beyond democracy. Εδώ νομίζω θα πρέπει να σκεφτούμε πέρα από τη δημοκρατία. Not in the sense of any terrorist dictatorship. Όχι με την έννοια μιας δικτατορίας που θα ασκεί η τρομοκρατία. But we should be critical of democracy, parliamentary representative democracy in a double sense, at two levels. Θα πρέπει να είμαστε επικριτικοί απέναντι στην αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική δημοκρατία σε δύο επίπεδα, με δύο έννοιες. First, it is clear not only now in Greece, but for example in England, that there is a certain, let's call it, amount of public discontent which our representative system is not able to capture. Πρώτον, όπως είναι σαφές, όχι μόνο εδώ αλλά και στην Αγγλία, υπάρχει πια ένας βαθμός λαϊκής δυσφορίας, τον οποίο το αντιπροσωπευτικό σύστημα δεν μπορεί να συμπεριλάβει, να συγκρατήσει. Look, I was in England just before, not the last elections, but the one before, the last won by Tony Blair. Ήμουνα στην Αγγλία στις τελευταίες εκλογές που κέρδισε ο Tony Blair, δηλαδή τις προπερασμένες. And a week before the elections, there was a big BBC TV show. The public was electing the most hated person in United Kingdom. Μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, εκπομπή του BBC, το κοινό ψήφιζε για το πιο μισητό πρόσωπο στην Βρετανία. Tony Blair won as the most hated person. A week later, he won elections. Ο Tony Blair αναδείχθηκε το πλέον μισητό πρόσωπο στην Βρετανία και μία εβδομάδα μετά κέρδισε τις εκλογές. That's why then you get violent outbursts, because it's clear that there is again a level of discontent not captured by representational democracy. Έτσι έχει στα δύο εξασπάσματα, γιατί υπάρχει ένα επίπεδο δυσφορίας το οποίο δεν μπορεί να πιάσει η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Then there is the opposite tendency, which is maybe even more dangerous. Από την άλλη, υπάρχει και η αντίθετη τάση που ίσως είναι πιο επικίνδυνη. It is clear that today's capitalism, with its fragility, there can be a crisis here, financial, ecological crisis there, that it more and more demands quick, large state actions which cannot be covered or legitimized by democratic means. Είναι σαφές ότι ο σύγχρονος καπιταλισμός που αποδεικνύεται έτσι τόσο εύθραυστος απέναντι σε οικονομικές και οικολογικές κρίσεις χρειάζεται την ταχύτατη λήψη μεγάλων αποφάσεων από πλευράς του κράτους, αποφάσεων οι οποίες δεν μπορούν να έχουν προκύψει δημοκρατικά. This is why China and Singapore survived this financial crisis much better than Western democracies. Αυτός είναι και ο λόγος που η Κίνα και η Σιγκαπούρη επέζησαν τις τρέχουσες κρίσεις πολύ καλύτερα από τις δυτικές δημοκρατίες. But even in the United States, strange things happen. Αλλά ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες συμβαίνουν παράδοξα πράγματα. Do you remember just before elections won by Obama, Bush demanded Congress to give $750 billion to help the banks? Θυμάστε ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τις εκλογές που ανέδειξαν τον Ομπάμα, ο Μπούς ζήτησε από το Κογκρέσο την χορήγηση 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων της τράπεζας. Do you remember what happened? First, the Congress voted 2/3 no. We don't give the money. Καταρχήν το Κογκρέσο ψήφισε με συσχετισμό 2/3 κατά της χορήγησης 750 δισεκατομμυρίων. Then all of them came together, Bush, Obama, McCain, and basically gave to the Congress the message, look, we don't have now time for these democratic games, we need this money. And in one week, the Congress turned around. Έπεσαν πάνω τους οι πάντες, ο Bush, ο Obama, ο McCain, τους εξήγησαν ότι τώρα δεν έχουμε το περιθώριο για τέτοιες δημοκρατικές διαδικασίες. Χρειαζόμαστε αυτά τα λεφτά και μέσα σε μία εβδομάδα η απόφαση του Κογκρέσου είχε να τραπεύει. I think there is a deep, something deep which should worry us at work here. Υπάρχει κάτι βαθύτερο που θα έπρεπε να μας ανησυχήσει εδώ. Till now, let's be clear. There was one good argument for democracy. Μέχρι τώρα υπήρχε ένα καλό επιχείρημα υπέρ της δημοκρατίας. I mean parliamentary representative democracy. Κοινοβουλευτική αντιπροσωπευτική δημοκρατία. No, sorry, even for capitalism. Ένα επιχείρημα για τον καπιταλισμό. You had periods of dictatorship, fascism, Pinochet, but when things start to move,
capitalism always produced a demand for democracy. Μπορεί να είχες δικτατορίες τύπου Πινοσέτ, να είχες το φασιστικό φαινόμενο, αλλά όταν τα πράγματα προχωρούσαν, ο καπιταλισμός διόρθωνε, επέστρεφε στην δημοκρατία. I think, unfortunately, this era is coming to an end. Νομίζω ότι δυστυχώς αυτή η εποχή φτάνει στο τέλος της. What we are witnessing under this disgusting name of capitalism with Asian values. Αυτό που βλέπουμε να γίνεται και αποκαλείται με το αποκρουστικό όνομα καπιταλισμός με ασιατικές αξίες. Is basically a capitalism which, on the one hand, is even more dynamic, productive than our Western capitalism, but functions perfectly with authoritarian power. Είναι ένας καπιταλισμός με μεγάλο δυναμισμό, πολύ παραγωγικός, που όμως λειτουργεί τέλεια σε καθεστώς αυταρχισμού. And I think this is today, beyond this crisis here and there, the big task of the left. Και αυτός είναι σήμερα ο μεγάλος στόχος, το μεγάλο καθήκον της αριστεράς, πέρα από όσα προκύπτουν από εδώ και από εκεί. To invent a new mode of democracy which will be strong enough to counter this coming authoritarianism. Να επινοήσουμε μια μορφή δημοκρατίας που θα είναι αρκετά ισχυρή ώστε να αντισταθεί σε αυτόν τον επερχόμενο αυταρχισμό. And here we shouldn't have any prejudices, even what concerns violence. Και εδώ δεν θα πρέπει να έχουμε προκαταλήψεις, ακόμα και αν έχει να κάνει με τη βία. It's very fashionable to say today, even my friend Alain Badiou. Είναι του σειρμού να το λέει σήμερα, το λέει ακόμα και ο φίλος μου Alain Badiou. That we should restrain violence just to defensive violence. Ότι θα πρέπει να περιορίζουμε τη βία στην αμυντική βία. I say, okay, sounds good, but how to distinguish defensive violence from bad aggressive violence? Και απαντώ, ωραία, καλό ακούγεται, αλλά πώς θα διακρίνουμε την αμυντική από την επιθετική βία? I think we should stick here to the old leftist insight that there is a fundamental violence embedded in the bourgeois state apparatus as such. Θα πρέπει, νομίζω, να επιστρέψουμε στην παλιά διέστηση της αριστεράς ότι υπάρχει μια βαθύτερη βία ενσωματωμένη στο ίδιο το σύστημα. In other words, we don't have a peaceful situation and then somebody disturbs peace through violence. Με λίγα λόγια, δεν βρισκόμαστε σε μια ειρηνική κατάσταση την οποία έρχεται κάποιος να διαταράξει μέσω της βίας. Peace is today peace as the result of a violence of one side. Η ειρήνη σήμερα είναι το αποτέλεσμα της βίας της μιας πλευράς. And here we should be very careful to avoid traps. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να αποφύγουμε ορισμένες παγίδες. For example, this summer I met in London John Holloway. Το καλοκαίρι αυτό, λόγω χάρη, συνάντησα στο Λονδίνο τον John Holloway. Who came back enthusiastic from Athens? Που γύρισε ενθουσιασμένος από την Αθήνα. And said, wonderful, there the protesters occupied a park and put an entrance, a sign, no entry to capitalism. Like only freedom is there, and I told him, fine. If I were to be a capitalist, I would immediately subsidize it. No, this is what capitalism, what serves the best capitalism today. These islands where you go to enjoy a little bit of freedom, so that after 2 hours relax, you go out and serve all the better the master. Enthusiastic, you Holloway. Με το κατηγημένο πάρκο που αντίκρισε και είχε στην είσοδο μια επιγραφή ανεπιθύμητος ο καπιταλισμός και του απαντώ ότι αν ήμουν καπιταλιστής θα την επιχορηγούσα αυτή την προσπάθεια. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για τον καπιταλισμό από την ψευδέστηση ύπαρξης νησίδων ελευθερίας. Now I'm not saying that we should just use violence. I'm just saying that we should be very precise here. It is absolutely crucial when we are accused, or you, of being violent, to make it always clear that we are basically responding to violence. This is absolutely crucial. Don't accept to be characterized as, oh, there was some kind of a peace, then you stupid anarchists started violence. Έχει μεγάλη σημασία, οπότε κατηγορήστε όσους βίαιοι να απαντάτε ότι η βία αυτή είναι απάντηση σε μια προηγούμενη βία. Δεν υπήρξε μια ειρηνική κατάσταση που είχε να διαταραχθεί. You know, the liberal motto is advocated by my
now enemy Simon Kripsley, he means to say something deep when he says violence is never legitimate but sometimes necessary. Ο Σάμον Κρίσλι, τώρα εχθρός μου, νομίζω ότι λέει κάτι βαθύ όταν λέει the violence is never legitimate. Η βία δεν είναι ποτέ νομιμοποιημένη, αλλά μπορεί να είναι. But sometimes necessary. Αλλά ενίοτε είναι αναγκαία. This is typical liberal view. We are not violent, but sometimes you just shoot the couple and you cannot do it otherwise. Αυτό είναι χαρακτηριστική φιλελευθερία άποψη. Δεν είμαστε δύο, αλλά μερικές φορές είναι ανάγκη να χτυπήσουμε την κανάδια. I like to oppose to this precisely the opposite slogan. For us who resist, violence is always legitimate, but never necessary. We have always right to use it, but we should be, of course, very careful to use it. We should always ask, can't we do it with this kind of demonstration and so on, but don't accept that liberal topic. Θα πρέπει να αντιτείνουμε το απολύτως αντίθετο σύνθημα, ότι η βία είναι πάντοτε νομιμοποιημένη, αλλά ποτέ δεν είναι αναγκαία. Because we are approaching violent times. Αλλά όχι πάντοτε αναγκαία. We are approaching violent times. Πλησιάζουμε σε βίαιους καιρούς. Did you notice another paradox or even antinomy of today's capitalism? Παρατηρήσατε ένα άλλο παράδοξο ή και αντινομία του σημερινού καπιταλισμού? On the one hand, they say globalization, the world is becoming one big village. Από τη μια κάνουν λόγο για την παγκοσμιοποίηση, λένε ότι ο κόσμος γίνεται ένα μεγάλο παγκόσμιο χωριό. On the other hand, you know what Freud says about when that in a dream, when you see many penises, it's a sign of its opposite, of a castration. Like, you lose one, it returns as more. Ωστόν, αναφέρει ο Φρόιντ ότι όταν σε ένα όνειρο βλέπεις πολλά πέι, το λαμβάνω νόημα είναι το αντίθετο του ευνοχισμού. It's the same with walls. One wall fell down, Berlin Wall. Το ίδιο γίνεται και με τα τείχη, όταν έπεσε ένα τείχος αυτό του Βερολίνου. We have now walls all around. Τώρα έχουμε τείχη παντού. And don't be deceived by the fact that these walls can serve different functions. Και μη σας εξαπατά το γεγονός ότι αυτά τα τείχη επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Sometimes it's against terrorists, sometimes against drugs, sometimes against illegal immigrants. Άλλοτε ενάντια στην τρομοκρατία, άλλοτε ενάντια στην διακίνηση ναρκωτικών, άλλοτε ενάντια στους μικρομετανάστες. But it's nonetheless the same fundamental feature of globalization. Ωστόσο είναι το ίδιο θεμελιώδες γνώρισμα της παγκοσμιοποίησης. This is, in a way, the material proof of the falsity of globalization. Αυτό είναι η υλική απόδειξη της πλαστότητας της παγκοσμιοποίησης. Here, in this complex struggle about globalization, we should not allow the enemy to define the territory, to define the terrain of the battle. Σε αυτόν τον περίπλοκο αγώνα εναντίον της παγκοσμιοποίησης δεν πρέπει να επιτρέψουμε στον αντίπαλο να ορίσει αυτό στο γήπεδο. Let me give you a provocative example. Να σας δώσω ένα προκλητικό παράδειγμα. To shock you now, I agree with Angela Merkel. Για να σας σοκάρω, συμφωνώ με την Angela Merkel. When she said, you know, in a famous speech 2 months ago, this multicultural approach is totally fake. We need a light culture, a leading culture. Όταν είπε σε ομιλία της πριν από 2 μήνες ότι αυτή η πολυπολιτισμική προσέγγιση έχει αποτύχει και χρειαζόμαστε μια light culture, μια κυρίαρχη κουλτούρα, μια ηγεμονική κουλτούρα. I totally agree with her. Yes, light culture, but this light culture. Συμφωνώ μαζί της, light culture, αλλά πια. We should avoid this liberal trap of we have different cultures, all we can do is each culture, each island and organize tolerance. Πρέπει να αποφύγουμε αυτή την φιλελεύθερη παγίδα του να πούμε ναι, υπάρχουν πολλές διαφορετικές κουλτούρες, η καθεμιά θα έχει τη δική της νησίδα και θα οργανώσουμε την ανεκτική συνεπαρτήση. This is an impossible liberal dream. Αυτό είναι ένα ανέφικτο φιλελεύθερο όριο. To have a functioning multiculturalism, you need a positive political project of struggle to unite different cultures. Για να έχεις μια πολυπολιτισμικότητα που να λειτουργεί, χρειάζεται να έχεις ένα θετικό